Μέλη των Επιτροπών Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Σε ένδειξη συμπαράστασης στους 21 κατοίκους που κατηγορούνται για τον εμπρισμό του εργοταξίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές τον Φεβρουάριο του 2013, έχουν αποκλείσει το δρόμο διακόπτοντας την κυκλοφορία. Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές! Έχουν μάλιστα υψώσει πανό και φωνάζουν συνθήματα, κάνοντας λόγο για ποινικοποίηση του αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Η σημερινή δίκη είναι μία από τις πολλές δίκες, αλλά η μεγαλύτερη δίκη μέχρι σήμερα που είχε αυτό το κίνημα. Αυτή την εξόρυξη θα τη σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τη νίκη. Απαιτούμε άμεση απαλλαγή όλων των διοκόμενων. Στηρίζουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για να έχουμε ζωή, να έχουμε μέλλον σε αυτή τη χώρα. Η βασική κατηγορία που αποδίδεται στους εμπλεκόμενους είναι αυτή της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Είμαι ένας πολίτης που ανησυχώ, γιατί τη γη αυτή δεν είναι δικιά μας. Απλώς τη διαχειριζόμαστε. Τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Ο δρόμος μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, που παρέμεινε κλειστός για ώρες λόγω της κινητοποίησης των κατοίκων της Χαλκιδικής, μόλις έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Λόγω κολλήματος των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους, η δίκη αναβλήθηκε για τις 9 Νοεμβρίου 2017. Η αναβολή της για τον Νοέμβρη δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία. Εμείς θα λέμε αυτή την ιστορία να τελειώνει. Μετά την απόφαση για αναβολή της στην εκδίκαση της υπόθεσης, οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.